Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διαχείρισης Κρίσεων στην Υγεία Κλιματική Αλλαγή τις προηγούμενες ημέρες. Κάλεσα τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, ο οποίος είναι αναπληρωτής Διευθυντής Δημόσιας Υγείας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας, για να μας δώσει λίγες πληροφορίες παραπάνω αναφορικά με αυτό το θέμα, διαχείριση κρίσεων στην υγεία, κλιματική αλλαγή. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, κύριε Δελγεράκη, καλά, εδώ. Λοιπόν, ποια ήταν η ανάγκη ή ο τίτλος για την διεξαγωγή αυτού του συνεδρίου, ή ο τίτλος τα λέει όλα? Ο τίτλος τα λέει όλα, γιατί πλέον η κρίση στον τομέα της υγείας είναι καθημερινό φαινόμενο, θα έλεγα από τα καιρικά φαινόμενα εξαιτίας της κλιματικής κρίσης έως ακόμα και το μεταναστευτικό, πλημμύρες, σεισμοί, βλέπετε είναι και επίκαιρο τώρα η μεγάλη άσκηση, πρώτη μεγάλη πανελλαδική άσκηση που θα γίνει τώρα στο νησί μας σε σχέση με το υποθετικό σενάριο σεισμού. Μέσα σε όλα αυτά τα κομμάτια, το κομμάτι δηλαδή ουσιαστικά της πολιτικής προστασίας, πάντα εντάσσεται το κομμάτι της υγείας και ειδικά της προστασίας, άρα μιλάμε για την δημόσια υγεία και την προστασία της. Εμείς σκοπός μας ήταν να λάβουμε νέες πληροφορίες, καλές πρακτικές, και στο πλαίσιο του συνεδρίου είχα την χαρά να μιλήσω με τον πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Κρίσεων, τον Δόκτωρο Ευσταθίου, για να ζητήσουμε συνεργασία. Δηλαδή διερεύνησα την πιθανότητα να κατέβει κλιμάκιο της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Κρίσεων μετά από εισήγηση του κυρίου Περιφερειάρχη, προκειμένου να σχηματιστούν κάποιες και να επικαιροποιηθούν προτυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας στο κομμάτι των κρίσεων. Βλέπετε διαρκώς έχουμε πλέον μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Η περιφέρεια Κρήτης δεν, στα πλαίσια των γενικών αρμοδιοτήτων, δεν έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε αυτό το κομμάτι, αλλά προκειμένου να προστατευτεί η δημόσια υγεία, αλλά και να λάβουν αυτοί οι άνθρωποι όλες τις παροχές μέσω των δομών κοινωνικής μέρημνας, θέλουμε να υπάρξουν διαδικασίες γραπτές, αυτό είναι το ζητούμενο, γιατί αυτή τη στιγμή όλοι οι μηχανισμοί δρούν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, αλλά ξέρετε, ο καθένας με εθελοντισμό, θα έλεγα ουσιαστικά, σε ένα θέμα που δεν τον αφορά, όχι δεν τον αφορά, δεν είναι μέσα στο καθηκοντολόγιο της κάθε υπηρεσίας. Να θυμίσω για παράδειγμα, με το που θα βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι, το λιμεναρχείο και η αστυνομία θα φροντίσει για να μεταφερθούν, μετά θα πάνε από το κέντρο υγείας εδώ στο Ηράκλειο, μιλάμε για το Ηράκλειο, από την 7η ΔΕΗ υγειονομική περιφέρεια, γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό να ελέγξουν την υγεία, είναι οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, είναι ο οργανισμός, ας πούμε, λιμένος Ηρακλείου, που εδώ στο Ηράκλειο αυτοί οι άνθρωποι μένουν, εκεί πρέπει να δοθούν τουαλέτες, να δοθούν χώροι, να δοθεί σύντηση, και όλα αυτά πρέπει, άποψή μου είναι και νομίζω συμφωνεί και η ηγεσία της περιφέρειας, να φτιαχτούν διαδικασίες, να ξέρουμε ποιος κάνει τι, να υπάρχει ένα γραπτό σχέδιο, δηλαδή με τα τηλέφωνα του καθενός μας, να ενημερωνόμαστε άμεσα και έγκαιρα όταν προκύψει οτιδήποτε, για να προστατεύσουμε θέματα που έχουν να κάνουν με την αρμοδιότητά μας. Εκεί είναι το κομμάτι. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε αρμοδιότητα για τα μέσα μεταφοράς, για τα πλοία, για την δημόσια υγεία. Εκεί λοιπόν θα μπει το σχέδιο, ώστε να μην υπάρξει κάποια αστοχία και να έχουν και αυτοί οι άνθρωποι τη διαμονή, την περίθαλψη που τους αξίζει ως ταλαιπωρημένοι άνθρωποι εκεί να ταξιδεύουν μέσα στα κύματα, και όμως απ' την άλλη να προστατεύσουμε το κομμάτι της δημόσιας υγείας. Γιατί, κύριε Παπαδάκη, συνδέεται την κλιματική αλλαγή με τις μεταναστευτικές ροές? Όχι, ένα κομμάτι, η κλιματική κρίση έχει να κάνει με άλλα φαινόμενα, τα φαινόμενα των πλημμυρών, της ξηρασίας. Ήταν δηλαδή δύο διαφορετικά τα θέματα. Δύο διαφορετικά. Γιατί έτσι όπως το είπατε, κατάλαβα ότι το ένα το συνδέεται με το άλλο και γι' αυτό και σας ρώτησα. Άρα λοιπόν είναι δύο διαφορετικά θέματα. Το ένα είναι η υγεία, μεταναστευτικές ροές, κυρίως για τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και βλέπουμε ότι το φαινόμενο
κενό και υπάρχει ανησυχία, διότι όλο και περισσότερα περιστατικά ακούμε εδώ στην Κρήτη ότι έχουμε αναφορικά με την είσοδο των μεταναστών, προσφύγων μεταναστών, και το άλλο το θέμα έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή. Το θέμα κλιματική αλλαγή μπορεί να συνδυαστεί και με αυτή την άσκηση, όπως είπατε στην αρχή, που πρόσφατα έγινε εδώ τις προηγούμενες μέρες, άσκηση επί χάρτου. Αυτή η άσκηση επί χάρτου ήταν η έναρξη αυτής της γενικότερης άσκησης. Σίγουρα, αν δείτε και τις συμμετοχές, ήταν και ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας και η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας. Σε όλες τις φάσεις των φαινομένων αυτών παρεμβαίνει και έχουμε θέματα δημόσιας. Ωραία. Αναγκαιότητα λοιπόν όλες αυτές οι ασκήσεις, όλη αυτή η γνώση η οποία πρέπει να περιέλθει σε όλους εσάς για να μπορείτε να αντιμετωπίσετε όλα αυτά τα οποία βρίσκονται μέσα στη ζωή μας, από τις μεταναστευτικές ροές, από τα φυσικά φαινόμενα, κλιματική αλλαγή και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί λέτε δέσμευση στα χαρτιά και με υπογραφές, τι μπορεί δηλαδή εκείνη την ώρα πραγματικά να σε κάνει να πιστεύεις ότι μια υπογραφή μπορεί να φέρει τα αναμενόμενα ή τη βοήθεια που αναμένεις, κύριε Παπαδάκη? Δεν είναι θέμα υπογραφής, είναι θέμα προτυπωμένες διαδικασίες. Σημαίνει ότι ξέρω ο καθένας από την κάθε υπηρεσία, ξέρει εκ των προτέρων τα βήματα, ξέρει εκ των προτέρων ποιον θα ενημερώσει, ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία, πώς θα συνεργαστεί, και δεν είναι θέμα υπογραφής. Πιθανά, προσπαθώντας τώρα λίγο στο χρόνο να τα πω όλα μαζί, πιθανά σας μπερδεύω. Δεν έχει να κάνει με υπογραφές, ούτε έχει να κάνει με ποιος έχει αρμοδιότητα, ποιος δεν έχει. Εμείς θέλουμε στο κομμάτι το δικό μας για την προστασία της δημόσιας υγείας ή στο κομμάτι της κοινωνικής μέρημνας να έχουμε εκ των προτέρων διαδικασίες που να ξέρουμε ποιος θα ενημερώσει ποιον, τι θα χρειαστεί να κάνουμε, να φέρω στο προσκήνιο το τελευταίο παράδειγμα, γιατί καλό είναι αυτά που γίνονται στην πράξη να τα βλέπουμε, να τα μελετάμε και να τα διορθώνουμε. Με την Ψώρα, αν θυμάστε καλά, ένα κύμα μεταναστευτικό. Εμείς ως υπηρεσία από κάποιες αστοχίες δεν το γνωρίσαμε, ενημερωθήκαμε εκ των υστέρων, δεν ήμασταν εκεί να δούμε τα μέτρα, όχι τα ιατρικά, τα έκαναν πάρα πολύ καλά οι γιατροί από το κέντρο υγείας. Στο κομμάτι το δικό μας, αυτοί οι άνθρωποι μεταφέρθηκαν με κάποια λεωφορεία, μεταφέρθηκαν με το πλοίο, έπρεπε λοιπόν να δούμε τις διαδικασίες προστασίας αυτών των χώρων και για την μετέπειτα χρήση από τους υπόλοιπους πολίτες. Αυτό λοιπόν ξεκίνησε μια διαδικασία. Αμέσως ήρθαμε σε επαφή οι συναρμόδιες υπηρεσίες, δηλαδή η υγειονομική περιφέρεια, το λιμεναρχείο, η ομάδα εθελοντών, και έτσι στο επόμενο κύμα, που δυστυχώς ήταν πάρα πολύ κοντινό, σε κάποια φάση ήμασταν όλο το Σαββατοκύριακο ως υπηρεσία στο λιμάνι, είδαμε ότι υπήρξε μια επικοινωνία μέσω, θέλετε, κινητών, μέσω SMS από τη μία υπηρεσία στην άλλη, ότι βρέθηκαν εκεί σε αυτό το σημείο νέες ροές, θα τις φέρουμε εδώ, θα είστε παρόντες, και έτσι αμέσως δόθηκε μια βελτίωση. Αυτό λοιπόν, για να μην κάποιο άλλο παράδειγμα πάλι μας βρει κάπως διαφορετικά, λέμε θα συγκαλέσουμε, όσο γνωρίζω, από τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη το χωρικό, αλλά και τους συναρμόδιους που έχουν να κάνουν με την υγεία και την κοινωνική μέρημνα αντιπεριφερειάρχης, θεωρώ σύσκεψη, ώστε όλοι οι φορείς να έρθουν, να πούν και να καταγράψουν τη δικιά τους παρουσία σε τέτοιες περιπτώσεις, να ανταλλάξουμε τα τηλέφωνα και όχι απλά να ανταλλάξουμε υπογραφές που ίσως πιθανά στο λόγο μου βγήκε αυτό. Όχι, δεν είμαστε γραφειοκράτες. Ωραία. Η υγειονομική διαχείριση μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη, σεισμοί, πλημμύρες, ξηρασία, ο έλεγχος των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, τα οποία θα πρέπει να οριοθετηθούν, αυτό καταλαβαίνω εάν το μεταφράζω σωστά, κύριε Παπαδάκη, και αφού οριοθετηθούν να ξέρει τι, ποιος και γιατί παρεμβαίνει, πώς παρεμβαίνει, και να ξέρει ο καθένας τις ευθύνες τις οποίες έχει για να προλαμβάνονται τα δύσκολα. Αυτό λέτε? Ναι.
Όχι ότι δεν υπάρχει αυτό, αλλά αν δείτε τα σχέδια πολιτικής προστασίας, πόσο ωραία γραμμένα είναι, που λένε τα τηλέφωνα. Έτσι, κάτι τέτοιο θέλουμε κι εμείς σε κρίσεις υγείας. Και ίσως αυτό που δεν υπάρχει, εγώ νομίζω δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι στο κομμάτι των μεταναστευτικών ροών. Μάλιστα, διάβαζα ότι χτες έγινε και μια συνάντηση στον Νεοδή με τον καθηγητή, τον κύριο Τσιόδρα, σχετικά με άλλο τέτοιες κρίσεις που έχουν να κάνουν με χημικά. Είτε ατυχήματα είτε δολιοφθορές, και πάλι εκεί καταλήγουν ότι πρέπει να υπάρχουν γραπτές διαδικασίες, όπως πολύ σωστά είπατε, ποιος το κάνει, πού το κάνει, πώς το κάνει, έτσι. Αυτό θέλουμε, να γίνει τουλάχιστον σε κάποια πράγματα που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή γραπτές διαδικασίες. Ωραία, πόσο εύκολο είναι να γίνει αυτό? Να πάμε λίγο στην ουσία, με δύο κουβέντες, διότι αυτά νομίζω ότι έτσι όπως τα λέτε εσείς θα πρέπει, αν μη τι άλλο, ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών να τα βάλει και υπόψη στη συζήτηση του ΥΠΑ του αρμοστή του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα. Μάλιστα, με την ΥΠΑ τη αρμοστία υπάρχουν επιμέρους συναντήσεις από τις περιφερειακές και τις δημοτικές αρχές. Δεν ξέρω στην αυριανή την ημέρα, δεν ξέρω εάν σας έχουν καλέσει εσάς ως περιφέρεια, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να τεθούν υπόψη και της ΥΠΑ της αρμοστίας το ΟΗΕ, να υπάρχει ένα κοινό σχέδιο. Διερωτώ με όλη αυτή η αγωνία που εκφράζεται από τη δική σας την πλευρά, πάντα με την ευθύνη την οποία έχετε, κύριε Παπαδάκη, για να γίνει το καλύτερο δυνατό, πόσο εύκολο είναι να υπάρξει στην πράξη αυτός ο συντονισμός και να ξέρεις ότι με το άκουσμα ότι κάτι από τα παραπάνω τα οποία είπαμε συμβαίνει έχει κινητοποιηθεί από μόνος του χωρίς τίποτα περισσότερο όλος αυτός ο μηχανισμός? Λοιπόν, καταρχήν στο πρώτο ερώτημά σας, όσο γνωρίζω, έχει με εντολή του κύριου Περιφερειάρχη, ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Μέλημνησης, ο κ. Βοριάς, έχει οριστεί ως ο συνδετικός κρίκος της περιφέρειας Κρήτης στο κομμάτι αυτό της μεταναστευτικής πολιτικής. Και πρέπει να πούμε ακριβώς αυτό που σας είπα, η πρώτη κουβέντα είναι ότι εμείς ως περιφέρεια δεν έχουμε αρμοδιότητα. Πρέπει λοιπόν από την πολιτεία να δοθούν και χρηματοδοτήσεις και αν θέλετε να δοθούν και κατευθυντήριες οδηγίες. Τι εννοείται έχετε αρμοδιότητα? Ναι, θέλω να σας πω ότι ξαναλέω, εμείς δεν προκύπτει από κάποιο νομοθέτημα ότι σε περίπτωση, ας πούμε, που έρχεται μια μεταναστευτική ροή πρέπει να κάνουμε 1, 2, 3, 4, 5, ναι, πράγματα. Ναι, αυτό εννοείται, το κατάλαβα. Αυτό εννοώ, έτσι. Ούτε λοιπόν πρόκειται εμείς να μπούμε και να ζητάμε αρμοδιότητες. Αυτά πρέπει να λυθούν από το από την πολιτεία, να δοθούν χρηματοδοτήσεις. Αυτοί οι άνθρωποι, παράδειγμα τώρα, οι τόποι που πάνε συνήθως δεν είναι κατάλληλοι για φιλοξενία. Απαιτούνται χημικές τουαλέτες, απαιτείται σύντηση, απαιτείται η ιατρική τους εξέταση, η απομόνωση ανθρώπων που πάσχουν από κάποιο λοιμώδες νόσημα. Να φέρω ένα παράδειγμα και για τη δική τους υγεία, για να μην παρεξηγηθώ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είχαν 10-15 κρούσματα της ώρας. Αν τους βάλεις ένα στρώμα, ο ένας πάνω στον άλλο, τα 5-10 θα γίνουν 100. Και πώς μεταδίδεται? Εντάξει, θα πει κάποιος, ναι, δεν μεταδίδεται έτσι εύκολα. Αν μιλούσαμε για νορβηγική ψώρα, μεταδίδεται με μια απλή χειραψία, για να καταλάβετε. Άρα λοιπόν, το κομμάτι της χρηματοδότησης, της ήττησης, της έβρεσης χώρων που θα πληρώνουν... Ναι, ανήκει στους Δήμους. Ακριβώς. Αυτά λοιπόν πρέπει η πολιτεία να βγει και να πει, 1, 2, 3, 4, 5 αρμοδιότητες ανήκουν εδώ, οι άλλες ανήκουν εκεί. Μέχρι να γίνει αυτό, αυτό που προτείνουμε εμείς είναι να φτιάξουμε ένα σχέδιο που, όπως είπατε, με το που θα ακουστεί ότι βόρεια-νότια έχει βρεθεί νέο κύμα, νέο καραβάνι, οι μηχανισμοί να είναι εκ των προτέρων έτοιμοι να έχουν τα τηλέφωνα επικοινωνίας και να επικοινωνεί, όπως με παίρνει ο λιμενάρχης στο τηλέφωνο αυτή τη στιγμή, με το που δεν έχουν ακόμα προσαράξει η 7η υγειονομική περιφέρεια. Αυτά λοιπόν σιγά σιγά να είναι και εγγράφος και να ξέρουμε ποιος, τι, πώς, γιατί. Ωραία. Αυτό. Άρα λοιπόν, Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Κρίσεων στον τομέα της υγείας και περιφερειακές ενότητες, οι οποίες κλήθηκαν να πάρουν μέρος σε αυτό το 9ο συνέδριο, εκφράσατε κοντολογή στην αγωνία σας για αυτά τα οποία μέχρι στιγμής μπάζουν από πάρα πολλές πλευρές και θέλετε να δείτε πώς θα το φτιάξετε έτσι το σχέδιο ώστε να υπάρχει άμεση αντίδραση. Και αποδοτικότητα και άμεση αντίδραση, να μην υπάρχει επικάλυψη αρμοδιοτήτων και να μην υπάρχει και στέρηση της κάθε υπηρεσίας στο κομμάτι
των οριζόντιων αρμοδιοτήτων της. Έτσι. Οπότε το προχωράμε. Τα υπόλοιπα τα γνωρίζετε, δεν υπάρχει φυσική καταστροφή που να μην απαιτείται προστασία της δημόσιας υγείας. Να θυμίσω το παράδειγμα στο Αρκαλοχώρι, που τα νερά στο οροπέδιο εξαιτίας αυτής της χημικής δραστηριότητας κρίθηκαν ακατάλληλα σε κάποια χωριά. Πήγαμε εκεί, απαγορεύσαμε την ίδρυυση σε εκείνα τα. Δηλαδή, βλέπετε πώς ακόμα και αρκετά χιλιόμετρα μακριά μια φυσική καταστροφή επιφέρει κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Μόνο που ξέρετε κάτι, κύριε Παπαδάκη, όσο μιλάτε, από τη μία θέτεις ως υπεύθυνο μια δημοτική αρχή, να το πω έτσι σαν απλό παράδειγμα, και την ίδια ώρα που ζητάς την παρέμβαση της περιφερειακής αρχής, την έχεις εκτός αρμοδιοτήτων σε όλα αυτά. Δηλαδή, διαχωρίζεις αρμοδιότητες, προκαλείς πολλαπλά προβλήματα, ενώ τα πράγματα θα είχαν μια άλλη ροή εάν είχες βγάλει από μέσα όλες αυτές τις αγγυλώσεις και ξέρανε από την αρχή άπαντες τι πρέπει να κάνουν. Πώς διαχωρίζεις έτσι την αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, μισές αρμοδιότητες στη μια, μισές αρμοδιότητες στην άλλη, υποχρηματοδότηση στη μια, υποχρηματοδότηση στην άλλη, και άντε τρέχα γύρευε. Ναι, να συμφωνήσω, και υπάρχει βέβαια και η νέα φιλοσοφία και τάση να η διαχείριση κρίσεων να γίνεται κεντρικά κάπου στην Αθήνα, ενώ περιφερειακά. Όπως λέτε εσείς, να υπάρχει και να μην υπάρχει σωστή χρηματοδότηση. Αφήστε το. Αυτό πονάει. Το να γίνεται κεντρικά η διαχείριση στην Αθήνα, το είδαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση κρίσεων στο Αργαλοχώρι και το τι συνέπειες βιώνουν οι άνθρωποι μέχρι αυτή την ώρα. Αφήστε το αυτό. Ναι, και έχουμε και πιο πρόσφατο παράδειγμα της Θεσσαλίας, που εμείς, ας πούμε, για παράδειγμα, ως περιφέρεια Κρήτης, αμέσως από την πρώτη μέρα. Είπαμε να είμαστε εθελοντές, μιλήσαμε με τον ΕΟΔΗ και ξέρετε τι, πώς σηκώθηκε, πώς θα πείτε, πού θα μείνετε. Με ένα μήνα μετά που, αν θυμάστε, πήγαμε, ακόμα τα οδικά δίκτυα ήταν κατεστραμμένα. Άρα, αν δεν έχεις τοπικά συμβούλια, τοπικές επιτροπές διαχείρισης κρίσεων, όσο κεντρικά και να είναι, εντάξει, ο υπουργός, τα υψηλόβαθμα στελέχη, σίγουρα με κάποιο ένα αέριο μέσο θα κατορθώσουν να πάνε. Όμως οι υπόλοιποι μηχανισμοί, είτε αυτοί είναι εθελοντικά, είτε είναι σε επίπεδο περιφέρειας. Μάλιστα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε. Και μετά μιλάμε για πολιτική προστασία και μετά προσπαθούμε να βρούμε σε ένα μεγάλο φαινόμενο, φυσικό φαινόμενο, πώς θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλη αυτή την κατάσταση, όταν από την αρχή η ίδια η πολιτεία βάζει πολύ μικρό βαθμό στην ετοιμότητά της από το 1 μέχρι το 10, γιατί με συγχωρείτε, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι από το 1 μέχρι το 10 μπορεί να βάλει τον καλύτερο δυνατό βαθμό, που είναι το 2, και επειδή υπάρχει η συνεισφορά των ανθρώπων οι οποίοι βοηθούν στο μέτρο του δυνατού που μπορούν με τις δυνάμεις που έχουν, αλλά το υπόλοιπο, άντε αν όχι 8, το 7% το έχει αναλάβει μια πολιτεία η οποία είναι μακρά από όλα αυτά τα δεδομένα, κύριε Παπαδάκη, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Θα δείξει όλα κρίνονται επί του αποτελέσματος. Αν αυτή, δηλαδή, η αλλαγή φιλοσοφίας να πάμε σε κεντρικό επίπεδο, μάλιστα, διαχείριση κρίσεων εξ αποστάσεως από το κέντρο λήψεως και όχι σε τοπικά περιφερειακά, θα το δείξει η αποτελεσματικότητα, και μακάρι να μην τύχουν άμεσα τέτοια φαινόμενα. Τέλος πάντων, αυτή είναι η άποψη, αυτό, η δικιά μου. Ωραία, αυτό που μας είπατε, αυτά τα οποία μας αναφέρατε μάλλον, με αυτά τα οποία βγήκαν ως συμπεράσματα από αυτό το ένατο συνέδριο, μπορούν να υλοποιηθούν σε τι βάθος χρόνου? Εμείς, όπως σας είπα, οι αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες τις επόμενες μέρες θα δείτε ότι θα έχετε νεότερα. Θα το κάνουμε άμεσα, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Τα υπόλοιπα κομμάτια θα τρέξει τώρα και η άσκηση. Μετά έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε και μια ημερίδα σε συνεργασία με το ΙΤΕ, που θα έχει να κάνει ακριβώς για το θέματα συντονισμού, θέματα ελλείψεων, θέματα χρήσης νέων τεχνολογιών. Εκεί δηλαδή θα είναι και η συμμετοχή του ΙΤΕ. Απλά αυτή τη στιγμή τώρα στόχος είναι να πάει καλά η άσκηση, με την έννοια πια να δούμε τα αντανακλαστικά των υπηρεσιών, των υπαλλήλων, των φορέων που θα καθοδηγούν αυτές τις κρίσεις, και σιγά σιγά θα λύσουμε και τα υπόλοιπα. Ελπίζω να μην έχουμε πάλι κάποια ακραία φαινόμενα από πλευράς ροών, γιατί τις επόμενες ημέρες θεωρώ θα το έχουμε εμείς λήξει αυτό το θέμα με τις διαδικασίες
και ποιος χάνει τι και γιατί. Και όπως λέει και ο Γιάννης ο Λεονταράκης, πραγματικά αυτή η άσκηση ήταν πραγματικά ένα διήμερο σφυροκόπημα της ομάδας σχεδιασμού προς όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Θα τα πω σε πολύ λίγο μαζί του. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.